Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίε και κύριοι, δεύτερο μέρος. Μείζον θέμα, θα λέει κανείς, όχι μόνο για την περιοχή, διότι εμάς μας ενδιαφέρει, αν θέλετε, άμεσα, αλλά για την χώρα. Το θέμα που έχει να κάνει με το προσφυγικό, παύλα μεταναστευτικό. Τα υπόλοιπα της σημερινής επικαιρότητας, ενώ τοπικά, είναι μια ικανοποίηση στην Κάλυμνο για τη δικαίωση της προσφυγής ΑΝΕΚ για δύο άγονες γραμμές. Επίσης, ξεκινάει μια διαδικασία στον Δήμο της Ρόδου, δηλαδή αυτή η διαχείριση των παραλιών, το λεγόμενο προτιμψιακό δικαίωμα για αυτούς που επιθυμούν να το ασκήσουν και έχουν επιχειρήσεις έμπροσθεν του κύματος, θα λέει κανείς. Η διαδικασία με την εκλογή Τζιζι Κώστα στη θέση του Πρόεδρου της Επιτροπής Περιφερειών της Ευρώπης είναι σημαντικό, διότι η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη, αλλά και θα λέει κανείς σε όλο τον κόσμο, καλείται πραγματικά να περάσει σε μια νέα εποχή. Και έχουμε και αλλαγή στην φρουρά του εργατικού κέντρου της Ρόδου, το λέγαμε προημερών. Απεχώρησε ο κύριος Σάββας Χατζησάββας και ανέλαβε ο κύριος Παναγιώτης Εγκλέζος. Θα τα πούμε όλα αυτά. Λοιπόν, παράλληλα, ένα πλαίσιο το οποίο έχει και τα θέματα υγείας, αυτός ο πανικός με τον κορονοϊό, αυτά τα οποία συμβαίνουν, η έξαρση αν θέλετε της γρήπης, πάρα πολλά φαινόμενα, πάρα πολλά προβλήματα και νομίζω ότι ο προσκεκλημένος μας έχει τη δυνατότητα να κινηθεί απόλυτα, όχι μόνο λόγω της θέσης, αλλά και λόγω της γνώσης σε όλη την ατζέντα. Λοιπόν, να τον καλησπερίσω και να τον καλωσορίσω. Είναι ο κύριος Ηλίας Τσέρκης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου και παράλληλα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας της Ρόδου. Καλησπέρα κύριε Τσέρκη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μου, χαρά μου. Λοιπόν, νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να ξεκινήσει και από τα θέματα τα ιατρικά, έτσι, με αυτό το πανικό το οποίο υπάρχει. Είναι επίκαιρα. Έτσι, επίκαιρα όλα αυτά, αλλά εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τα πολιτικά, διότι εκεί είναι η μεγάλη αρρώστια που έχει να κάνει με την γενικότερη αντίληψη της χώρας. Και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας για το μεταναστευτικό, το προσφυγικό, διότι νωρίτερα άκουγα και τον πρόεδρο του Πηλίου, ο οποίος κάνει και μία πολιτική τοποθέτηση και ζητάει και από την περιφέρεια να κάνει ό,τι κάνει η περιφέρεια και στο Βόρειο Αιγαίο. Δηλαδή να μπει μπροστά, να συνδράμει των τοπικών κοινωνιών και να μην, έτσι κατάλαβε εγώ από τα λεγόμενα, να μην ακολουθεί και μόνο τις οδηγίες ή τις εντολές της κυβέρνησης. Βέβαια, να το πω εγώ ότι σιγά από Χατζημάκος θα ακούσει την κυβέρνηση είναι ας πούμε δεν καταλαβαίνει. Τέλος πάντων, έχουν παράπονο, έτσι. Τι λέτε? Είναι μεγάλο το θέμα και όντως είναι στην επικαιρότητα. Μπορώ να σας πω ότι το θέμα δεν είναι αντιπολιτευτικό, δηλαδή απλά να πούμε ένα ξέρω όχι και ότι αρνούμαστε να κάνουμε κέντρα φιλοξενίας. Διότι το πρόβλημα δεν είναι να κάνουμε διαπιστώσεις και να λέμε ότι ας πάει κάπου αλλού, να μην είναι στη γειτονιά μου, να μην είναι στο νησί μου. Αυτό δεν είναι λύση, γιατί η αλήθεια το προσφυγικό, παύλα μεταναστευτικό, είναι ένα πρόβλημα όχι μόνο των νησιών μας, είναι της χώρας μας και ειδικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Κάποιοι προσπαθούν να το αναδείξουν θέμα τοπικών κοινωνιών, αλλά είναι λάθος σε αυτή τη διαχείριση. Και σας το λέω εγώ γιατί πέρα από την ιδιότητα την κομματική που με προσφανίσατε, μπορώ να σας πω ότι ήμουν αυτός που αντέδρασα σε μια δήλωση που έκανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, όταν υπονόησε ότι οι γιατροί ελαφρά την καρδία κάνουν πλαστές βεβαιώσεις και έτσι προχωράνε τα περιστατικά αυτά των μεταναστών στην ενδοχώρα. Σωστά. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί αν υπήρχαν τα στοιχεία εκείνα που θα μπορούσαμε να κατηγορήσουμε κάποιους γιατρούς για την μετακίνηση των μεταναστευτικών ροών προς την ενδοχώρα, πολύ ευχαρίστως να το βλέπαμε και να λαμβάναμε και τα μέτρα μας εγκαίρως. Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει να το δούμε με την σοβαρότητα που αρμόζει το σύστημα, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι παίζουν με τη χώρα μας, με τις αντοχές μας, με τα νησιά μας και σίγουρα η Τουρκία έχει πολύ κομβικό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία και ανήκει κατά καιρούς στις τρόφιγγες. Δεν είναι τυχαίο ότι η επιλογή συγκεκριμένων μέρων και σε συγκεκριμένες περιόδους βλέπουμε ότι τα νούμερα αυξάνουν δραματικά και δεν είναι μόνο λόγω καιρικών συνθήκων ή λόγω άλλων συγκεριών. Αν θέλει να πιέσει πολιτικά, τότε αυξάνουν και τα νούμερα των προσφυγικών ροών προς τα νησιά μας. Ναι. Και το ζήτημα λοιπόν είναι το εξής. Ακούω όντως κάποιες κοινωνίες, κάποιους εκπροσώπους κοινωνιών να αντιστέκονται.
Και άκουσα μάλιστα και τον, όντως, τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Αλλά το ζήτημα ποιο είναι? Δηλαδή, αν πω ένα ξέρω όχι, δίνουμε λύση στο πρόβλημα? Το πρόβλημα δηλαδή που έλεγε και η προηγούμενη κυβέρνηση με την Αμυγδαλέζα. Ήταν τελικά, δόθηκε δηλαδή με το κλείσιμο της Αμυγδαλέζας, λύθηκε το πρόβλημα? Όχι. Οι εγκαταστάσεις αυτές που πρέπει να γίνουν, τα κλειστά κέντρα, τα οποία βέβαια είναι, η αλήθεια είναι, εμένα δεν μου αρέσει πάντως, να μιλώ με συνθήματα. Έχουμε χαθεί όμως τελικά. Είναι κλειστά κέντρα, είναι κέντρα τα οποία θα ανοίγουν με την κάρτα, δηλαδή εννοώ ότι και η κυβέρνηση έχει, δείχνει να ψάχνει να βρει τα βήματά της, ακόμη και σε επίπεδο συνεννόησης και πολιτικής, ακόμη και το δηλώσιο για την κέντρα μιλάμε. Το βηματισμό τον έχουμε, το προσανατολισμό τον έχουμε και εδώ και τρεις μήνες ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε. Αφού λοιπόν πρώτα ακούσαμε και κάναμε διάλογο ουσιαστικό με τις τοπικές κοινωνίες, ναι, μα αυτό σας κατηγορώ, ότι δεν έγινε διάλογος. Ενώ έγινε διάλογος, ναι, μάλλον ότι έγινε συζήτηση, στο τέλος αφαίρετα καταλήξατε σε αποφάσεις και μάλιστα με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, τις οποίες καλώς τότε εγκαλούσατε το ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτά είναι πράξεις οι οποίες δεν συνάδουν με μια προοδευτική και μια χώρα του 21ου αιώνα. Κοιτάξτε, δεν πάμε να συγκρίνουμε το πριν με το τώρα, γιατί δεν έχουμε καμία σχέση. Η πραγματικότητα είναι ότι ο διάλογος έγινε. Γίνανε συσκέψεις, ακούσαμε τις απόψεις, είπαμε τις δικές μας, αλλά στο τέλος, ξέρετε κύριε Χατζιόνου, δεν μας αρέσουν οι διαπιστώσεις. Και δεν αρέσουν και αυτές οι διαπιστώσεις στον περισσότερο κόσμο. Mm-hmm. Πλέον έφτασε η ώρα που πρέπει να κάνουμε πράξεις. Και λέμε λοιπόν, το ανοιχτό κέντρο είναι κάτι το οποίο δεν ελέγχεται. Και το πρώτο βήμα που κάναμε, πράγματι ποιο ήταν? Να πούμε ότι η πρώτη διαπίστωση, και να δούμε πώς το διορθώνουμε. Ότι για να γίνει διαπίστευση ενός πρόσφυγα, περνούσαν αρκετούς μήνες, 1,5 με 2 χρόνια με το προηγούμενο καθεστώς. Σωστά. Τώρα είπαμε λοιπόν ότι από 20 μέρες μέχρι 40 μέρες πρέπει να δοθεί μια ουσιαστική λύση στο πρόβλημα, και εδώ λοιπόν επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Είναι το πρώτο αυτό. Το δεύτερο, ότι πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος αυτών των ροών που έρχονται, για τον απλούστατο λόγο ότι έχουμε δει κατά καιρούς τους προηγούμενους μήνες και διάφορους τζιχαντιστές, διάφορες ομάδες οι οποίες δεν ελέγχονται και δεν ξέρουμε τι ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν στη χώρα και στην Ευρωπαϊκή. Και γι' αυτό λοιπόν τι είπαμε? Ότι να είναι σε ένα κλειστό κέντρο, και μπορώ να υπερθεματίσω κιόλας ότι εδώ έχουμε και με το κομμάτι των ασθενείων που δεν ξέρουμε τι κουβαλάει ο καθένας, γιατί ως διαμαγείας εξαφανίζουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα και τα έγγραφα γύρω από την κατάσταση υγείας τους, επικαλούνται διάφορα πράγματα. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι και οι συνάδελφοι γιατροί που είναι σε όλα αυτά τα κέντρα πραγματικά κάνουν ένα τιτάνιο αγώνα όλο αυτό το διάστημα μέχρι να καταλάβουν τι πραγματικά συμβαίνει. Για τα θέματα υγείας εγκαλείστε, κύριε Τσέρκη, ότι ουσιαστικά αντί να ενισχύσει η κυβέρνηση τα τοπικά νοσοκομεία, να ισχύσει τις δομές, να ισχύσει τις παράλληλες δομές, δηλαδή όπως νωρίτερα άκουγα τον πρόεδρο του Πηλίου να λέει ότι είχαμε συμφωνήσει ακόμη και με το τοπικό χτέλ, δηλαδή παρουσία του κυρίου Μηταράκη, αντί να μπαίνει στον οικισμό, να μπαίνει στο κέντρο υποδοχής της ταυτοποίησης και να μεταφέρει από εκεί τους πρόσφυγες μετανάστες προς την πόλη, αν θέλουν να βγουν. Ακόμη και αυτά δεν έχουν γίνει, γι' αυτό εγκαλείστε. Να σας πω, όχι, έχουν γίνει και θα γίνουν στο πλαίσιο πιο. Μπορεί να βγαίνει κανείς από το κέντρο, αλλά με κάποιους κανόνες. Επιτέλους, ως χώρα πρέπει να υιοθετήσουμε και πρέπει να εφαρμόζουμε κανόνες προς το συμφέρον των πολιτών αυτής της χώρας. Γιατί πλέον, με την προηγούμενη κυβέρνηση, οι μετανάστες σε κάποια ζητήματα είχαν περισσότερα προνόμια από τους κάτοικους αυτής της χώρας, οι οποίοι είναι φορολογούμενοι. Σωστά, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Οπότε λοιπόν λέμε τι, ότι να είναι συγκεντρωμένοι σε ένα χώρο, να ξέρουμε πώς είναι καταρχάς. Ποιοι είναι και να μπορέσουμε να κάνουμε μια διαδικασία fast track και να δούμε είναι πρόσφυγας. Αν δεν είναι, πρέπει να πάει ή στην ενδοχώρα ή στην Ευρώπη ή να επιστραφεί πίσω. Απλό πράγμα δεν είναι. Ξέρετε, δεν πρωτοτυπούμε. Πάντως, να σας πω κάτι. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο τον κόσμο, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Μεξικό τι κάνουν? Δηλαδή, πάμε να δημιουργήσουμε επίσης τους φράχτες. Δηλαδή, από τα σημεία που υπάρχει εισρωή μεταναστών και προσφύγων. Καλά, για τους φράχτες νομίζω ότι αυτό το σχέδιο ανέκρουσε πριν να η κυβέρνηση. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει κανείς υπουργός που να μιλάει για το σύστημα με τον αποκαλούμενο φράχτη εκεί στη Μυτιλή, στο Βόρειο Αιγαίο. Μάλλον το έχουν πάρει πίσω, έτσι.
τις τελευταίες ημέρες. Κοιτάξτε να δείτε. Ο φράχτης δηλαδή στη θάλασσα, έτσι. Ναι, εμείς λοιπόν πρέπει να δείξουμε ότι δεν είναι μια χώρα η οποία δεν έχει σύνορα, όπως έλεγε τα προηγούμενα χρόνια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξιος Τσίπρας. Έλεγε λοιπόν ότι η θάλασσα ανήκει, το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του και ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Αυτό λοιπόν αξιοποίησαν κάποιοι και γι' αυτό με τις διάφορες πολιτικές άνοιξαν όλες αυτές τις τρόφικες. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν βρίσκω τον λόγο. Τα κλειστά κέντρα γίνονται πού? Γίνονται σε χώρους που δεν είναι πυκνοκατοικημένες περιοχές, ενοικιάζεται ο χώρος από τους ιδιοκτήτες και με ενίκιο που είναι τριετούς διάρκειας. Εκεί που υπάρχουν. Εκεί που υπάρχουν. Στην περιοχή δική μας είναι δημόσιες εκτάσεις, δηλαδή είναι στα Λέπιδα μέσα στη δομή και στο Πηλί είναι στο στρατόπεδο Καπετάν Λαζαρή. Θα πω ότι στις τοπικές κοινωνίες συμπονώ και συμπάσχω αν δούμε ότι υπάρχει συνοστή και δεν υπάρχει γρήγορη διακίνηση των ροών αυτών προς την κατεύθυνση που πρέπει να καταλήξουν. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, γι' αυτό όμως είναι η ένσταση. Δηλαδή, λένε πολύ απλά, σας λέω, ακούσαμε και τον Ρέτα τον Πρόεδρο, και στο Πηλί, αλλά και στην Λιέρο, ότι εδώ και 7 μήνες που η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση, και αφήστε τους 7 μήνες, τους 4 τελευταίους, ότι και εσείς ενώ είχατε δηλώσει περί μία πρόθεση αποσυμφόρησης, αυτό δεν γίνεται ορατό. Έτσι, δηλαδή η ρυθμή είναι πάρα πολύ αργή και εκείνο είναι που φοβούνται. Φοβούνται δηλαδή ότι οι 4.200 στην ΚΟ μαζί με την κλειστή δομή θα γίνουν 7+. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ξέρετε κάτι, εμείς η αλήθεια στην αρχή εκτιμήσαμε μια κατάσταση η οποία δεν ήταν αυτή που τελικά αντικρίσαμε και βρεθήκαμε να αντιμετωπίσουμε. Και μάλιστα γιατί πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να γνωρίζουμε και τα λάθη μας. Όπως θυμάστε λοιπόν δεν ήταν αρχικά Υπουργείο. Έτσι, βεβαίως, έγινε η παραδοχή και έγινε ακριβώς. Και ο πρόεδρος λοιπόν, ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνώρισε το λάθος και ανέθεσε στο κύριο Μηταράκη αυτό το χαρτοφυλάκιο. Και βλέπουμε λοιπόν ότι έχουν μπει κάποιοι στόχοι. Αυτό που μένει είναι να δούμε την υλοποίηση αυτών των στόχων και τελικά ο άξονας δεν είναι να κάνουμε τα νησιά αποθήκες ψυχών, είναι να κάνουμε ένα κέντρο υποδοχής για να μπορέσουμε να κάνουμε γρήγορη διακίνηση των περιστατικών στο τελικό προορισμό. Οπότε αυτό είναι προς όφελος των νησιών. Ναι. Δεν βρίσκω κανένα λόγο να υπάρχει ανησυχία και απλά βλέπω κάποιους ανθρώπους να το βάλουν στην πολιτική ατζέντα, στην πολιτική αντιπαράθεση και να κάνουν σπέκουλα για συγκεκριμένους λόγους. Πάντως, να σας πω κάτι. Αυτοί οι οποίοι αντιδρούν και κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο πάρα πολύ έντονα είναι δημάρχοι οι οποίοι είναι από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι δημάρχοι οι οποίοι είναι ιδεολογικά και πολιτικά αντίθετοι σε εσάς. Εδώ υπάρχει ζήτημα. Και γι' αυτό και η δυσκολία της κυβέρνησης να το διαχειριστεί. Ξέρετε κάτι, πρέπει να δείτε. Οι ίδιοι δημοκράτες έχουν αντιδράσει. Πρέπει να δείτε όμως τη φιλοδοξία του κάθε πολιτικού, αν θέλει να ταυτιστεί με τη μάζα και με το ευρύ κοινό και όχι να πάρει τις δύσκολες και σωστές αποφάσεις για να πάει τη χώρα και το μέλλον των νησιών μας ένα πάντως βήμα παραπέρα. Πάντως να σας πω κάτι, το δεν λέμε όχι όμως. Και να λέμε ότι το προσφυγικό δεν το θέλω στη γειτονιά μου να πάει κάπου αλλού, να μας βρουν ρεαλιστικές λύσεις. Ναι. Και όχι απλά να κρύβονται πίσω από έβηχα λόγια και από συνθήματα. Ναι, μα τις ρεαλιστικές δηλαδή, λύσεις... Δηλαδή πού θα τους πάμε, πού θα τις ρεαλιστικές λύσεις και την προσέγγιση την είχατε υποσχεθεί η Νέα Δημοκρατία στους κάτοικους των νησιών. Δεν τα λέει κανείς. Ναι, η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε μουσκεμα, ότι η ΣΥΡΙΖΑ ήταν τη λογική των ανοιχτών συνόρων, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά δημιουργούσε ένα εθνικό σύντημα και εμείς είμαστε καλύτεροι στο χειρισμό τους. Τώρα, 7 μήνες υπάρχει μέχρι στιγμής. Στις δηλώσεις είστε καλύτεροι. Δεν είμαστε προθέσεις. Μα αν ήταν καλύτερα τα πράγματα, κύριε Τσερκή, δεν θα υπήρχαν αυτές οι αντιδράσεις. Δηλαδή, για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα και να πούμε ότι οι αποφάσεις που παίρνουν είναι σωστές, τι πρέπει να εξαφανίσουμε με ένα μαγικό ραβδάκι τους μετανάστες? Ναι, αλλά εγώ δεν αφού έρχονται στην πόρτα μας, έρχονται μέσα στα νησιά μας. Ναι. Εμείς δεν είπαμε για τα κλειστά κέντρα. Δεν είχαμε κάνει την Αμυγδαλέζα που τότε και ο ΣΥΡΙΖΑ λαϊκίσε πολλωστά και έκλεισε την Αμυγδαλέζα. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω το εξής. Εάν πραγματικά, έτσι, το έλεγα και στον Υπουργό τον κύριο Κώστα, αλλά ήταν ένας από τους πρώτους υπουργούς που είχαμε εδώ. Λοιπόν, εάν πραγματικά η κυβέρνηση έκανε την κίνηση να αποσυμφορήσει τα νησιά, διότι εδώ βλέπω να παίζουμε κάποια στιγμή και με τους νόμους. Δηλαδή βλέπω ότι εντέχνως δημιουργείται μια ψευδής κατάσταση. Ότι όταν φύγουν από τα νησιά δεν μπορεί να γίνει διαδικασία προπρόθεσης. Και είναι ψεύδος αυτό, έτσι. Λοιπόν, λέω, εάν είχατε κάνει μια κίνηση, πραγματικά να έχουμε μια γενναία αποσυμφόρηση των νησιών, διότι έρχονται και λένε οι αιρετοί
ότι με το που αρχίσατε να μεταφέρετε διάφορα πούλμα με μετανάστες Νέα Βρασιά και σε διάφορες περιοχές και βγήκαν κάποιοι στον δρόμο, ξαναγυρίσατε και αφήσατε τις αποθήκες στα νησιά. Εάν είχατε κάνει, έτσι να πάω στο ερώτημα, μια γενναία αποσυφόρηση, δεν θα αντιμετώπιζε η κυβέρνηση αυτό το οποίο αντιμετωπίζει τώρα με τους νησιώτες. Οι γενναίες αποφάσεις έχουν πάρθει και μένει να δούμε το στάδιο υλοποίησης, γιατί μπορώ να σας πω ότι οι αντιδράσεις από την Ενδοχώρα, από την Μακεδονία, από τη Θεσσαλία μέχρι την Κρήτη και στο νομό Κορινθίας είναι πολύ πρόσφατες, που και αυτοί τι λένε, δεν τους θέλουμε εδώ, κρατήστε τους στα νησιά. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση στο εσωτερικό της χώρας και ότι με έναν εξορθολογισμό προσπαθούμε να βρούμε λύσεις χωρίς να υπάρχει κανείς αντικειμένος και χωρίς να υπάρχει κανείς γίνει... να επιφορτιστεί περισσότερο. Το καταλαβαίνω. Αλλά μέχρι να γίνει και η πλάστιγκα, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Κύριε Πρόεδρε, μέχρι να γίνει και η πλάστιγκα υπέρ των νησιών και να υπάρχει ουσιαστικά μια δίκαιη κατανομή, διότι εδώ υπάρχει και η διαφορετική προσέγγιση. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Περβυριάκης. Ότι ο Γιώργος Χατζημάρχος λέει ότι εγώ από την πρώτη στιγμή έλεγα για μια δίκαιη κατανομή και 1% σε κάθε περιφέρεια. Τι να αλλάξω, πού να αντιδράσω τώρα στην κυβέρνηση, η οποία εγκαλείται έτσι, για τη συμπεριφορά του. Όμως, το θέμα είναι ότι αυτό δεν γίνεται, δεν έχει γίνει ακόμη πλάστιγκα. Και αυτό το οποίο συμβαίνει είναι να βλέπουν οι νησιώτες να φορτώνονται. Δηλαδή, 4 συν τόσους σε αστυνικό, 3.000 πόσοι είναι, 3.500 στην Λέρο. Και γι' αυτό υπάρχουν και αντιδράσεις. Το ίδιο και στο Βόρειο Συγκρότημα. Ξέρετε στο Βόρειο Αιγαίο. Ξέρετε πότε θα καταλάβαινα τις αντιδράσεις στο επίπεδο που εμφανίζονται. Αν υπεύθυνος για τις μεταναστευτικές ροές ήταν ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τότε ναι, θα το καταδικάζαμε όλοι μαζί. Επειδή λοιπόν δεν φέρει την ευθύνη, απλά είναι αυτός που καλείται όχι απλά να διαχειριστεί, αλλά να βρει τις λύσεις και άμεσα. Και λέμε λοιπόν ότι από τον 1,5 και 2 χρόνια που ήταν αναμονή, πάμε στις 20 μέρες και 40. Υπάρχει ένα Υπουργείο το οποίο είναι υποστελεχωμένο, υπάρχουν λίγοι εργαζόμενοι για να διεκπεραιώσουν χιλιάδες υποθέσεις. Οπότε λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και με τη συνεργασία. Και όταν γίνει ισομερισμός, σίγουρα το πρόβλημα θα λυθεί και θα διαχειριστεί καλύτερα. Οι φωνές, οι διαδηλώσεις και οι αντιδράσεις και ο τσαμπουκάς, αν θέλετε, θεωρώ ότι δεν είναι στον πολιτικό πολιτισμό και δεν δίνουν λύσεις, μόνο ξύνουν τα πνεύματα και απλά το ποντάρουν κάποιοι για να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Δεν θα μπορούσε. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα το οποίο ανέφερε προημερών ο δήμαρχος της Λέρου. Πήγε ο κύριος Μηταράκης στην Λέρο και τους ένταξε ακόμη ένα δρομολόγιο της Blue Star. Στο τέλος διαπιστώσανε ότι ήταν λόγια του αέρα. Εγώ δεν σας λέω, μεταφέρω αυτά τα οποία υπόθηκαν από τον δήμαρχο της Λέρου. Τους είπε θα πάρετε 2 εκατομμύρια από το Υπουργείο για την προβολή των νησιών, ακόμη λέει είναι σε αναμονή. Τους είπε θα ενισχύσουμε το νοσοκομείο, ακόμη είναι σε αναμονή. Δηλαδή θέλω να πω ότι μήπως θα έπρεπε η κυβέρνηση αυτά τα παράλληλα τα τρέξει για να κάψει τις αντιστάσεις των τοπικών κοινωνιών. Δηλαδή, μήπως εκεί είναι το λάθος. Εγώ δεν κατάλαβα πάλι, επιτρέψτε μου. Ναι, βεβαίως. Υπάρχει λοιπόν αντίδραση. Ποια είναι η λύση, τι προτείνουν, να τους πνίξουμε, όχι, να κάνουμε ανοιχτά κέντρα. Προτείνουν πάρα πολύ απλά να αποσυφορήσετε τα νησιά, δηλαδή τους 4.000 να τους προωθήσετε σε άλλες περιοχές. Αυτό που λέτε. 1% σε κάθε περιφέρεια. Αυτό λένε. Αυτό δεν γίνεται. Συγγνώμη, αυτό το πράγμα δεν το είπε η κυβέρνηση παρούσα. Ναι, και το είπε, αλλά έχουν περάσει 4 μήνες από την ώρα που το είπε. Ναι, αλλά ανανεώνονται όμως τα περιστατικά και οι διαδικασίες ακόμα δεν έχουν πάει στο επίπεδο που θέλουμε στις 20 μέρες και στις 40. Να σας πω κάτι. Ναι, αλλά μα δεν υπάρχει στελέχος. Γιατί δεν στελεχώνουν τα κέντρα έτσι ώστε να γίνεται καλύτερη διαχείριση του ασύλου. Μας έλεγαν οι αστυνομικοί ότι παραμένουν 4 άνθρωποι, 5 άνθρωποι. Επειδή πρόσφατα έχετε διαταλέσει θέσεις διοίκησης, λοιπόν, ξέρετε ότι στο δημόσιο το να βγει προκήρυξη, το να γίνουν διαδικασίες και να πάμε στους διορισμούς, θέλει τουλάχιστον ένα τετράμινο. Έτσι, ναι, αλλά όπως βγάλαμε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την επίταξη των περιοχών, να βγάλουμε μια αντίστοιχη πράξη. Μην μου πείτε τώρα τι είναι πρόβλημα. Εδώ κόβαμε τις εντάξεις στον κόσμο στην εποχή των μνημονίων. Πράξη νομοθετικού περιεχομένου έχανε όλα τα δικαιώματα 30 χρόνων. Ας βάλετε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου και να δίνει την δυνατότητα να γίνουν τάχιστα αυτές τις προσλήψεις. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και αυτοί που λέγανε για ένα άρθρο και ένα νόμο που θα σκίζανε τα μνημόνια. Και το ίδιο κάνετε κι εσείς όμως τώρα. Δεν νομίζω ότι με ένα άρθρο, ένα νόμο πράξη νομοθετικού περιεχομένου επιτάσσεται περιοχές. Δεν νομίζω ότι κάνουμε το ίδιο και εγώ θα παρακαλούσα να είμαστε λίγο ορθολογιστές στην κρίση μας και να αφήσουμε, να πιστώσουμε λίγο χρόνο ότι πρέπει να
λειτουργήσουν αυτές οι δομές mm-hmm. καλά, με στόχο τη γρήγορη διανομή των, των μεταναστών, προκειμένου να έρθει μια ισορροπία. Να, και βέβαια πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει τις πιέσεις προς τη Τουρκία, γιατί από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Εδώ είμαστε απλά να καλύψουμε και να διορθώσουμε το σύμπτωμα. Πέστε μου κάτι, κύριε Πρόεδρε, φοβάστε ότι όσο βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες, το κοκτέιλ θα είναι πολύ πιο δύσκολο στη διαχείριση του, διότι είχαμε και έχουμε εξελίξεις, βεβαίως, έχουμε εξελίξεις στη Συρία. Δηλαδή, μήπως τελικά, παρά τις όποιες προσπάθειες κάνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, και αν υποθέσουμε ότι θα καυθούν οι αντιστάσεις των αιρετών στην τοπική αυτοδιοίκηση, μήπως τελικά βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες και βρεθούμε με αφορμή και τα σημερινά σε ένα πολύ δύσκολο και κριτικό κοκτέιλ και έχουμε αθρώες ροές πάλι προς τα νησιά μας? Σας το απάντησα πριν, κύριε Χατζιάνου, ότι το μέγεθος των ροών δεν εξαρτάται απόλυτα από τις καιρικές συνθήκες, αλλά από τις σκοπιμότητες διαχείρισης της Τουρκίας. Και από εκεί είναι που κινεί υποψίες ότι τελικά η αύξηση των περιστατικών που έρχονται στα νησιά μας δεν είναι απολύτως εξαρτώμενο από τις καλές ή κακές καιρικές συνθήκες. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ένας μπορούς πίεσης και το χρησιμοποιούν δηλαδή ως εργαλείο για να ασκήσουν πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της χώρας μας. Αυτό γίνεται. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα ανοίξουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα κομματικά και την δράση στην τοπική Νέα Δημοκρατία. Θα σας αφήσουμε να κόψετε την πίτα σας. Το Σάββατο, νομίζω, ο κύριος Αυγενάκης είναι εδώ. Ο κύριος Αυγενάκης θα έρθει, ναι, θα παραστεί πρώτα στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης μας, που είναι ο αγώνας μπάσκετ με αμαξίδιο. Θα κόψει εκεί την πίτα και μετά έχουμε στις 8 ώρα στο ξενοδοχείο Mediterranean την πίτα. Τώρα, χαρτολογώντας, το στέλνει για προπόνηση εδώ ο πρόεδρος, μετά την κόκκινη κάρτα που πήρε έτσι, για το θέμα που έχει να κάνει με την απόφαση και το χαμό στο ποδόσφαιρο. Φαίνεται βασικός τώρα, επειδή είναι και συντοπίτη σας, έχετε την ίδια καταγωγή. Δεν νομίζω ότι πήρε. Έβαλε καλό παίχτη τον Γεραπετρίτη τώρα να παίζει μπάλα, δεκάριο Γεραπετρίτη, στον πάγκο μέχρι στιγμής ο Αυγενάκης, οπότε. Έτσι, κοιτάξτε, ο Γεραπετρίτης, πέρα από φίλος, είναι και συντοπίτης. Α, οπότε τον έβαλε δεκάρι το Γεραπετρίτη. Να εμπιστεύετε στις δύσκολες υποθέσεις των συγχωριανών μου, προφανώς είναι τιμή για μας. Βεβαίως, βεβαίως. Λέω ότι έβαλε δεκάρι το Γεραπετρίτη. Με τη λογική των 12 νησιών να το πάρουμε όμως τώρα. Όμως δεν πήρε κόκκινη κάρτα ο κύριος Αυγενάκης. Και εδώ, εντάξει, μπορούμε να το συζητήσουμε σε άλλο χρόνο, γιατί αν ανοίξουμε αυτό το θέμα θα εξαντλήσουμε όλη την εκπομπή και δεν θα ήθελα. Και νομίζω είστε και Ολυμπιακός. Είμαι φίλαθλος. Φίλαθλος. Ολυμπιακός νομίζω όμως είστε. Είμαι φίλαθλος. Μάλιστα. Εντάξει, νομίζω, κοιτάξτε, μην τρέπεστε. Εντάξει, οι άνθρωποι έχουν και διάφορα, έχουν και προτερήματα, έχουν και λατώματα. Κοιτάξτε, μπορεί να είστε και Ολυμπιακός. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, λοιπόν. Α, εντάξει. Γι' αυτό μην εισάγω για προτερήματα. Να είστε καλά, πρόεδρε. Είμαι στη γενιά που μεγάλωσα με το μεγάλο Σαραβάκο, με την ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού. Πρόεδρε. Οπότε, λοιπόν, ωραία, επειδή είμαι και ο αστός, θέλω να πω. Οπότε πιο κοντά στην αστική ομάδα που είναι ο Παναθηναϊκός, όχι στη λαϊκή που είναι ο Ολυμπιακός. Είναι ακόμα ένας λόγος, σας εκτιμώ, κύριε Πρόεδρε, έχετε σωστή κρίση ως άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, θα ξαναπούμε σύντομα για τα κομματικά. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, κυρίες και κύριοι.